Ρε καλό, σωστά. Είστε κακό. Παιδιά, τώρα ετοιμαζόμαστε για φόρμουλα. Αυτός λοιπόν είναι ο Πέτρος. Ο τρίτος της παρέας είναι ο Τόλης. Τρώμα τα γονατάκια σου! Περιμένατε τόσα χρόνια, ρε. Τόσα χρόνια περιμένατε. Έχει σήμερα και γαμό τους καιρούς για βόλτα. Και πού θα πάμε σήμερα? Σήμερα θα πάμε στο πολύ αγαπημένο μας βουνό, στην πολύ αγαπημένη μας διαδρομή, τη λίμνη Μπελέτσι. Φέρω και έναν άλλο φίλο μου σήμερα, τον Στάθη, που έχει πάρει ένα καινούριο Honda και μας λέει συνέχεια πάμε βόλτα στο βουνό, σε παρακαλώ. Σήμερα λέμε πάμε μια βόλτα όλοι μαζί, να κάνουμε λίγο τράμπα αυτοκίνητα. Τους έχω προετοιμάσει και walkie talkie. Δεν το φανταζόταν ποτέ ότι θα έχω walkie talkie τώρα να πάρουμε σε vlog και σε τέτοια. Πρέπει να αλλάξω το πρώτο μαστό. Δεν έχω πληθεί καν. Με τυφλώνει ο ήλιος ακόμα και μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, έχω ένα κόλλημα. Κάθε φορά που τρώω, πρέπει να βλέπω κάτι οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε πρέπει να βλέπω κάτι. Δεν ξέρω τι παθαίνω. Πρέπει κάτι να βλέπω. Ακόμα και με τα τόση δηλαδή, κάτι βάζω να βλέπω. Και έβαλα τώρα. Τελείως χαζά, γιατί ξέρεις, δεν θέλω να το παρακολουθήσω και πάρα πολύ, ας πούμε. Αλλά λένε όλοι για τον Bridgerton και για τον Bridgerton και... Ψυχά τον Bridgerton, δεν βλέπουν, δεν κράνουν, είναι 10 φορές καλύτερο. Εντάξει, κάναμε ένα βίντεο με το Scrooge τώρα αυτές τις μέρες και δοκιμάσαμε ηχιάκια. Ποιο να πάρω πολλά. Έχω λίγα ηχιάκια εδώ πέρα, παιδιά. Λοιπόν, θα πάρω το κόκκινο γιατί μου αρέσει πολύ. Αυτό είναι δώρο του Freak. Freak είσαι και σε αυτό το vlog. Όπως και μεταξύ, gaming εδώ χθες, πήρες, έβγαινε που μέχρι το βράδυ έμεινα. Κοιμήθηκα αργά, δεν έχω κάνει πολλή δουλειά. Πίνω καφεδάκια από κουμπά MGMs. Έτοιμοι είμαστε για σήμερα, έτοιμοι. Αω, καλά. Παρατιμαστώ, bye. Φίλε, δεν έχω δει πολλά να κυκλοφορούν τέτοια, είναι καλό. Φίλε, πόσο άλογα το έχεις? Πάρα πολλά. 92. Πόσα? 92. 92, μόνο. Δεν έχω ξανά 92 τα υπάρχει. Δεν κυκλοφορούν πολλά. Δεν κυκλοφορούν, ναι. Κορώνεται με αυτό το λευγέ φούλο του μεταξύ και είναι γαμιστερός ο λευγές. Λες και έχεις πυργολευγέ. Τακ, τακ, τακ. Καρποτές μπαίνουν καλύτερα. Ναι, έτσι, το έχεις δοκιμάσει. Οκ. Γιατί άργησες? Γιατί άργησες? Γιατί άργησα. Άργησα γιατί είναι Κυριακή. Ναι. Δεν έχει καφέ ακόμα. Και έπαιζες Warzone. Η φάση γαμιέται. Πάντα έπαιζες Warzone. Για να σε δω. Ναι. Είσαι σένιος. Είσαι. Έχεις φάτσα Ιαπωνέζου. Σε στήσαμε. Όχι ρε, ιδέα σας. Σε στήσαμε. Έτρεχα σαν το διάολο από το κέντρο να έρθω εδώ πέρα. Ε. Και έρχεστε μισή ώρα. Μισή. Πόση ώρα μετά? Δεν ξέρω, τρία τέταρτα. Τρία τέταρτα μετά. Μια φορά να σε στήσουμε. Μας είναι από το δημοτικό, δεν πειράζει. Έλα, ορίστε. Έχω πολύ καιρό να πάω. Και τα άλλα δικό μας, όλοι δικό σου, εσύ. Στο δικό μας αμάξι. Πού πήγαινες με αυτό, ρε? Μια γουρουνιά. Πολλά χρόνια. Τι έλεγες, λέει, στα γουρουνιά με αυτό, ρε φίλε? Όχι, με αυτό δεν μιλάς στα χρόνια. Τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Όχι, δεν έχω ένα πρόβλημα. Meanwhile. Καλά δεν είναι έτσι. Θέλω να αμορτισέρ, ε. Αν κάποιος έπαιξε στοίχημα πέρυσι για pole position, πρέπει να δεν είναι πάνω από 4-5 απόδοση. Για 6. Πλάκα, για πλάκα. Ναι. Τι είναι αυτό, πόσο το πήρες? 1500. Δεν ξέρω πόσο θα πληρώσω. 1500, το έπαιξε τώρα. Ωραίο το τατόι πάντως. Ωραίο το. Θυμάμαι κάποια λάδα στο χωριό που έπαιρνε με τα αγροτικό και ήταν έτσι. Και το όργωνα. Εγώ είδα το λεφτά που πέταγε. Πέταγε ο λεφτά. Σκεφτόμουν εκείνη την ώρα, λέω: ο Τόλης τώρα θα κάνει καρέ σπίτι. Καλά, σαν να μένα κάρβουνα ήμουνα. Πιστεύω ότι ο Verstappen θα κάνει δυνατή κίνηση για να βρεθεί μπροστά. Οι άλλοι είναι πάρα πολύ πίσω. Τι κατακάνουνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ω το δρόμο. Μόνο με τελεφερήκα να μπαίνω στο καζίνο. Από εδώ δεν πα καζίνο πρώτα απ' όλα. Α, πάμε καζίνο από εδώ. Καζίνο, τι έλεγε Παρδιθά? Εγώ αυτή την πάρνη δεν ξέρω. Καζίνο, τίποτα άλλο. Μαλάκα, αφού είναι ο αργόσχολος, ο Πέτρος, ρε μαλάκα. Άλλαξαν εντωμεταξύ, έτσι το πήρε ο Πέτρος. Ναι, είναι η παιδιά που χιέζεται πάνω του. Δεν μπορεί να κάτσει ο οδηγός
Για τίποτα. Για τίποτα, για τίποτα. Εντάξει, στο παρελθόν μην δείτε ο Πέτρος τι έκανε παλιά και τέτοια. Άστο. Άλλο επίπεδο. Άστο τι άλλο έκανε επίπεδο, παλιά. Άλλο επίπεδο, τα πλήρωνα εγώ πάντα. Το λύσουν εντωμεταξύ είσαι ο άτυχος. Πατού. Πατού. Είσαι πάντα συνολικό σε ό,τι μαλακιά γίνει. Συνήθως ποτέ κάθισμα συνοδισμού. Εγώ καθόμουν πάνω στα σίδερα. Στο Ρενό, είχε ένα Ρενό Williams του 91 ναι. Για να το πούμε. Και τα είχε βγάλει όλα μέσα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα, μόνο σίδερα. Άνοιξε το. Μην το κοφτάρεις να μου το. Έλα, βλάχο. Τι πιστεύεις θα γίνει στην πρώτη στροφή? Τα δύο Ferrari θα κουμπίσουν. Να φας κατά. Κατά να φας. Πόσο το πήρες? 22. Όχι, 1,5 μου πήρες. 22 το πήρα. Δεν μπορούσα να περάσω Κώστα, sorry. Κοντόλη, πόσο καιρό θα πάρεις τα μάξιμο? Τουλάχιστον χρόνο. Δεν έχει το ολόκληρο να είναι μέσα. Μέσα. Όλα μέσα. Έλα, γρήγορα αλλάξτε. Είναι περίεργο που δεν μπορείς να κόψεις τις ζώνες. Ναι, είναι περίεργο, αλλά όταν φρενάρεις, όταν φρενάρεις και δεν κουνιέσαι καθόλου. Το μετανάκι για το νερό, για το ψυγείο που έχω. Επειδή ήταν να το αλλάξουμε τώρα, θυμάσαι, αλλά πήρες τιμές. Το αλλάξαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, γιατί με βάλανε μαζί σου. Μην πήρα με τον Κώστα, ούτε ένα παράπονο δεν έχει να μου κάνει. Φτάσαμε λίγο την μπελέτσι. Φόρμουλα 1 βλέπεις. Βλέπω. Κάθε πότε. Έχω σταματήσει όταν ο Ραϊκόνεν ήταν στη Μακλάρεν. Όταν ο Ραϊκόνεν ήταν στη Μακλάρεν. Είναι ο τελευταίος οδηγός που υποστήριξε. Α, από τότε έχεις να δεις δηλαδή. Όχι, βλέπω, αλλά δεν υποστηρίζω κανέναν. Περσινή χρονιά, τι ξέρεις? Ότι έγινε μάχη στον τελευταίο αγώνα, τρελή μάχη αυτό. Αλλά ήθελα να το πάρει ο Verstappen. Ήθελες. Παρόλο που υποστήριζα τόσα χρόνια Mercedes. Και τι ήθελες να το πάρει ο Verstappen? Έτσι για αλλαγή. Δεν μ' αρέσει όταν μια ομάδα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τον παίρνει συνέχεια. Τον παίρνει συνέχεια. Βέβαια, ποιο είναι ο ένας και ο άλλος τρόπος. Με έναν τρόπο το παίρνει. Όχι, δεν είναι. Όπως και η Ferrari κάποτε, όταν υποστήριζε εγώ τη McLaren, έπαιρνε κάθε αγώνα. Εντάξει, όχι δεν ήταν καλή. Ήταν καλή. Ήταν καλύτερο μονοθέσιο. Αλλά εγώ ξενέρωνα. Έτσι και τώρα. Δεν μ' αρέσει αυτό που έχει γίνει με τη Mercedes. Οπότε γι' αυτό για. Μόνο για την αλλαγή θέλεις να το πάρει κάποιος άλλος. Όχι, αδέστα, ζέστανες καθόλου. Λίγο ευθιάδες. Εντάξει, ζεστά είναι. Ζεστά είναι, για. Αλλά το λάρος, εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, αυτό να σου πω. Τι να κάνουμε. 45, το θερμόμετρο. Κάπου εκεί, ναι, ναι. Χεριού μου λέει 45. Θερμοκρασία για να φτάσω το πόλο, ναι. Που είναι κουβάς, είναι λίγο πριν πεθάνω. Λίγο πριν πέσω από τον κρεμό, λίγο πριν πάρει φωτιά τα μάξι. Πέτρο, να σου πω, ρε. Λέγαμε στα μάξι τι έκανες παλιά με ένα Renault Clio Williams εκεί πέρα, που είχες, ήταν ίσου με την ταυτότητα στο στόμα πήγαινε και τώρα έχεις συστή πάνω σου. Πήρες το αμάξι του Στάθη για να οδηγείς επειδή χαίρεσαι να κάτσεις οδηγός, ρε μαλάκα. Ναι, δεν μπορώ στον οδηγό, δεν φίλε, το έχω δηλώσει, δεν μπορώ. Και τότε που τα έκανα αυτά ήμουνα και 18 χρονών. Αυτό μου έλεγε. Εντάξει, είσαι μικρός. Φοβάμαι, δεν μπορώ, ρε μαλάκα. Μα γίνει καμιά στραβή τώρα. Φιλάκια, καλή νύχτα, Μαργαρίτα. Με την ιδέα ότι μπορεί να πεταχτεί ένα παιδάκι, μια μπάλα. Δεν το σκέφτομαι πολύ. Σκέφτομαι στα στενά και σε αυτά ότι αν πατήσω λίγο παραπάνω. Το βλέπω μπροστά μου ότι ήδη κάποιος μπορεί να έχει βγει και τι θα. Και άμα τρακάρω, πώς θα νιώθω. Δηλαδή, ξέρω, το έχω δει ήδη να γίνεται για κάποιο λόγο. Στη δεξιά, εγώ στη γέφυρα του λέω: άκουσε με, απλά φρένατε για να τη στρίψει. Πε ότι δεν υπάρχει λακκούβα. Ναι, ναι, ναι. Πε ότι δεν υπάρχει. Και λέει: οκ. Και δεν το έκανα πλήρως γιατί το λυπάμαι, φίλε, δεν μπορώ. Εγώ να υπενθυμίσω ότι στον προηγούμενο αγώνα, όταν έλεγα για βάθρο. Ναι, σε κοροϊδεύαμε. Ναι, ναι. Ναι, όχι πως εγώ το πίστευα, ρε φίλε, αλλά σου λέω ότι έλεγα για βάθρο ότι κουτσά στραβά θα βγει ή μπορεί να βγει και έλεγα ότι αποκλείεται. Βγήκε. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εντάξει, δεν είμαι τόσο αισιόδοξο σήμερα. Ούτε εγώ καθόλου. Ωραία, ένα αυτοκίνητο ασφαλείας. Πιστεύω ότι κάτι θα παίξει, ρε φίλε. Κάπως θα μας ευνοήσει μια φορά αυτό το αυτοκίνητο. Δεν γίνεται πάντα να μας πει. Πάντα σας ευνοεί. Ποτέ. Άντε ρε βλάκα, φύγε από εδώ να πούμε. Άντε ρε. Βλάκα. Πάντα, πώς γίνεται πάντα να τις καβάτζεις να τις βρίσκεις πρώτος. Σαν τη ζυγαριά σε κάτσα. Με το φωτογράφο, για να δούμε. Ωραία, πρέπει να ήταν τέλεια. Το μοντέλο είναι όλα τα λεφτά. Δεν μπορώ να βγάλω καλή φωτογραφία. Έλα, αυτή είναι καλή φωτογραφία. Ποιο είναι το παράπονο σου τώρα? Έχω δει και καλύτερες. Έλα μωρέ, μια χαρά είναι. Καλή είναι, καλή είναι, καλή είναι. Εδώ στην κάμερα φαίνεται λίγο κόκκινη τώρα γιατί έχω φίλτρο, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Άγισε εντύ. Αδιέι! Γιέι! Γίνει το απίστευτο. Είμαστε εδώ, 4 άτομα και δεν ξέρουμε πού είναι το τηλεκοντρόλ. Αυτό είναι τη ηχόμερα. Πού είναι το τηλεκοντρόλ? Έχουμε σηκωθεί σε όλο το σπίτι, έχουμε ψάξει. Πώς γίνεται αυτό? Ο αγώνα ξεκινάει σε 5 λεπτά και δεν ξέρουμε πού είναι το τηλεκοντρόλ. Πού είναι? Ω! Εδώ! Κωστά. Ρέμπα. Πώς έβαλες το τηλεκοντρόλ στην τσάντα? Αλλά αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω. Πώς πλάκα τώρα. Μαλάκα, έβαλες το τηλεκοντρόλ στην τσάντα σου. Αμέσως μαζί με αυτήν την κλάση. Τόλι.
Εντάξει, όλα καλά. Ω Παναγία. Πέτρο. Εμείς τι, 15. Τι 15. Πειρατές λοιπόν τα 18. Έπισαν τα κόκκινα βόντα με τον Πέρε, τα προσπαθεί να υπερασπιστεί και να τα καταφέρει τη θέση του από τον Λεκλέρ. Καθαρή εκκίνηση. Καμένος όμως ο Κόλλης. Είναι αυτό σε 20 δευτερόλεπτο την διαφορά. Σημαντικό αυτό. Το Χόντα η πραγματικότητα δεν έχει χώρο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό. Σκυλή μπαίνει μέσα. Πήγε μαλλού, πήδα. Έλα πάνω, έλα πάνω, έλα πάνω. Ω, πέρασε. Αλλά τι ήταν αυτό. Δεξιά αριστερά, δεξιά αριστερά. Ο Φερστάπεν τα έκανε αυτά πριν 3-4 χρόνια. Τώρα φίλε κάτσε λίγα και έκανε δεξιά αριστερά, αλλά και ο άλλος πέρασε απ' έξω. Ει, αλλού. Εντεκά. Εντεκά. Τε. Προσποίηση και μπήκε. Προσποίηση. Ποιος είναι τώρα. Πάλι. Πάλι ο Λατίφι! Ρε Λατίφι! Η καλύτερη επιλογή της Φεράρι σήμερα, έτσι. Έλα! Λίγο μακριά, μαλάκα. Αυτό το πράγμα που λέει πρέπει να σταματήσει. Γιατί ρε, έτσι είναι ο μαλάκας. Κοίτα που είναι ρε μαλάκα. Δεν είναι μπροστά. Μέχρι στο πλάι μπορεί. Να μην βρεθεί μπροστά από τον κόσμο. Κοιτάξτε, να βοηθεί αυτό κάτι. Να τον εμποδίσει όσο περισσότερο μπορεί. Τη στιγμή που θα αποφασίσει να επιταχύνει ο Μονεγκάσκος, έχει κολλήσει όμως ο Verstappen πίσω από τον Leclerc. Όχι, πέρασε. Πάμε. Και έχει και DRS. Εγώ πιστεύω άμα δεν γίνει τίποτα, από έκτος θα πάει ένατος. Αυτό που λέγαμε, 8-9 δηλαδή. Πάνε μαζί και δύο. Πέρες καταστράφηκε. Όπω φέρε στον κάψερο. Του πήρε την νίκη έτσι μέσα στα χέρια. Αποτυχία, εντάξει, δεν ήταν τίποτα περίεργο. Έκανε έτσι. Έλα, φέρε. Λειτουργήσε το undercut τη Ferrari. Κοίτα με την μπλόφα όμω, η Ferrari με την μπλόφα. Κοίτα τι έγινε. Κρίμα για την Αλπίν, κρίμα για τον Αλόνσο σε έναν αγώνα που. Έλα, είναι στην είσοδο. Είναι στην είσοδο. Αν δεν φτάσει, έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν γίνεται, είναι δίπλα. Είναι στην γραμμή. Ρε, Ρικιάρντο, να πιο πίσω. Τι γίνεται. Μπορεί να φοβούνται ότι θα κλείσει το pit lane είσοδο. Επειδή είναι σε περίεργο σημείο. Να το! Αυτό θα γινόταν. Έπρεπε να έχει μπει τώρα. Έπρεπε να έχει μπει, ναι, σωστά. Γιατί δεν μπήκε τώρα. Του το είπαν αργά. Του το είπαν αργά. Ξέρεις τι φοβάμαι. Μην ακουμπήσουν κανένα safety car και μπήκαμε τσάμπα για στα πίτια. Ωραία, γαμό. Όπω σταμάτα, κατέβει. Α, τον αρεμαλάκα. Μπλόκαρα και οι δύο για τη γραμμή του DRS. Δεν μπορώ να το ακούω να κλαίω την ώρα, ρε μαλάκα, αυτό το παιδί. Νομίζω ότι αυτό ελέγχθηκε χθες στην έξοδο, όχι στην είσοδο. Κοίτα, κοίτα. Φάγαμε, τέλος. Φάγαμε. Ο Αλόνσο ανέτρεψε τη στρατηγική. Τα κατάφερε ο Μακ Φερστάπεν. Έλα, ρε μαλάκα. Όχι, ρε Λεκλέρ. Έλα, ρε μαλάκα. Πώς μείωσε αυτό, είναι άδικο. Τι εννοεί. Δεν καταλαβαίνω. Μαλάκα, αυτό το πεδίο τι κάνει. Τι κάνει, ρε μαλάκα. Τι εννοεί, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, την επόμενη φορά, στο επόμενο Grand Prix θα κάνουμε. Πάμε για γκάρτ. Πετάξτε και μια τέτοια ιδέα. Δεν ξέρω. Πάμε για γκάρτ. Έχουμε πολλά χρόνια να πάμε για γκάρτ. Στον πρώτο τελευταίο γύρο εκεί που το χρειάστηκε. Έπρεπε, θα το παίρνει. Τώρα θα ξαναπέρναγε ο Verstappen, δεν το ξέρω. Μπορεί να ξαναπέρναγε ο Verstappen, θα πρέπει λίγο μέχρι παραπάνω. Το επόμενο vlog είναι 8 ώρα το πρωί, μας τα λέει. Δεν γίνεται να πάμε γκάρτ. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ναι, άμα πάμε γκάρτ, θα πάμε μετά. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Like, subscribe. Bye.